συναγωνίστριες. Παρά τη σοβαρή προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση να περάσει αυτό το σκανδαλωτικό νομοθέτημα για την ανώτατη εκπαίδευση, για τη μόρφωση δηλαδή της πλειοψηφίας των παιδιών των λαϊκών οικογενειών, φέρνοντάς το εν μέσω καλοκαιριού αδειών και εξεταστικής, εμείς σήμερα είμαστε εδώ, φοιτητές, ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, εργαζόμενοι, εργατικά σωματεία. Είμαστε εδώ για να ξεκαθαρίσουμε ότι το σχέδιο νόμου πλαισίου θα μείνει στα χαρτιά. Θα πάρει το δρόμο που έχουν πάρει και οι προηγούμενοι αντίστοιχοι νόμοι, αλλά και μια σειρά δυνατή νόμοι που οι αγώνες των εργαζομένων δεν εφάρμοσαν στην πράξη. Είμαστε εδώ γιατί δεν ανεχόμαστε τα πανεπιστήμια μας να μετατραπούν σε πολυκαταστήματα εκπαιδευτικών προϊόντων όπου όλα θα πουλούνται και όλα θα αγοράζονται. Δεν θέλουμε πανεπιστήμια όπου οι φοιτητές και οι γονείς τους θα είναι πελάτες. Γνωρίζουμε καλά ότι το σχέδιο νόμου της Νέας Δημοκρατίας φέρνει το τελειωτικό χτύπημα για την ανώτατη εκπαίδευση, ολοκληρώνοντας ένα έργο στο οποίο συνέβαλαν όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 20 χρόνων, πατώντας πάνω στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χτυπάει τα μορφωτικά δικαιώματα των φοιτητών, την προοπτική των αποφύτων για δουλειά με δικαιώματα επάνω σε κάθε επιστημονικό αντικείμενο, απομακρύνει ακόμα περισσότερο την έρευνα και την επιστήμη από τις εκκάλυψεις των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας. Γι' αυτό ακριβώς ο αγώνας για να μην ψηφιστεί, για να μην καθαρκωστεί, αφορά στο σύνολο των εργαζομένων, στο σύνολο του λαού. Και για εμάς τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια, αυτό το νομοσχέδιο βάζει τις σφραγίδες στη χειροδέρευση των όρων εργασίας μας. Παρά τις πολύπλοκες παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας μας και των πρωτοβάθμιων σωματείων μας για μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, για μετατροπή των συμβάσεων των συναδέλφων μας συμβασιούχων σε αορίστου, έρχεται και επεκτείνει και μονιμοποιεί τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Και ενώ τα πανεπιστήμια είναι ήδη σοβαρά υποστελεχωμένα, αφού έχουν να γίνουν μαζικές προσλήψεις πάνω από 16 χρόνια. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει: αν δεν επαρκεί το τακτικό προσωπικό, οι ανάγκες θα καλύπτονται από ελαστικά εργαζόμενα. Τι σημαίνει αυτό? Ξεχάστε τις μόνιμες προσλήψεις. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η καθημερινή ανασφάλεια, τα κουτσουλεμένα εργασιακά δικαιώματα θα είναι από εδώ και πέρα το μόνιμο καθεστώς. Ξέρουμε καλά τη συμβολή των χιλιάδων συμβασιούχων συναδέλφων μας σε βασικές λειτουργικές ανάγκες των πανεπιστημίων, σε όλες τις οργανικές δομές. Και έχετε τώρα και ανταμείβει η κυβέρνηση αυτή τη συμβολή με την δεσμοθέτηση της επεροριακής απασχόλησης, της δουλειάς των Σαββατοκύριακων και της αρχής. Την ίδια στιγμή, και ενώ φρασίτα τα λένε ότι τα λεφτά για μόνιμες προσλήψεις δεν υπάρχουν, το κόστος των golden boy τους, των εκτελεστικών διευθυντών τους, θα φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι εκτελεστικοί διευθυντές που θα έρθουν να δημιουργήσουν ένα πιο ασφιχτικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους σε σοβαρές συνθήκες υποστελέχωσης, με την απέτηση να ανταποκριθούν σε αυξημένα καθήκοντα, με αβίωτες υπερορίες και με παγωμένους μισθούς. Θα αξιολογούνται και θα κρίνονται με βάση το κατά πόσο θα υλοποιούν αυτή την πολιτική που χτυπά το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα των παιδιών μας στη μόρφωση, τους ισότιμους όρους πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Το σύνολο αυτών των αλλαγών εξυπηρετούν και τα συμβούλια διοίκησης. Παρά την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση και η Υπουργός, αναμασώντας τα ίδια και τα ίδια επιχειρήματα, δεν μπορούν να πείσουν την πλειοψηφία του λαού, ο οποίος γνωρίζει ότι το πανεπιστήμιο που ετοιμάζουν δεν μπορεί να το αποτελεί στις ανάγκες του. Τους μόνους που πραγματικά ωφελεί είναι τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι κρύβουν τα χέρια τους για τις χρυσές business που θα κάνουν στην ανώτατη εκπαίδευση. Για να τρέξουν αυτές οι business απρόσκοπτα, έχουν φέρει και το αντίστοιχο πλαίσιο καταστολής και αυταρχισμού. Επιβεβαιώνεται και ακόμα μια φορά ότι η αντιλαϊκή πολιτική πάει χέρι-χέρι με την καταστολή. Τα σχέδιά τους όμως δεν θα περάσουν. Ενώνονται τη φωνή μας με τους φοιτητές, τους διδάσκοντες, τους όλους τους εργαζόμενους. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας για πτυχία με αξία που θα οδηγούν σε δουλειά με δικαιώματα, για σύγχρονα πανεπιστήμια με ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών με βάση την εξέλιξη της επιστήμης, για επαρκή και ενισχυμένη φοιτητική μέρημνα κόντρα στην εμπορευματοποίησή της. Διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλες τις κατηγορίες προσωπικού. Παλεύουμε για έρευνα και εκπαίδευση προς όφελος των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας.